Ματάκια αυτά πώς έχουν διευθετηθεί. Λέει εδώ η συνάδελφος η Κατερίνα Ιγράβου ότι υπήρχε ένα θέμα με τους νέους που δεν είχαν λογαριασμό σε τράπεζα. Ναι, αυτοί που δεν έχουν λογαριασμό σε τράπεζα και δεν είναι και συνδικαιούχοι σε λογαριασμό των γονιών, του συγγενών, φίλων, οτιδήποτε. Αυτοί θα πρέπει να πάνε σε οποιαδήποτε τράπεζα και να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Μετά τα capital controls, ξέρετε, αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Και θα μπορέσουν στη συνέχεια να δηλώσουν στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα τον αριθμό του λογαριασμού, το IBAN, τη διεθνή μορφή του λογαριασμού, και να συμπληρώσω και να υπογραμμίσω, δεν χρειάζεται αίτηση, χρειάζεται μόνο να συμπληρώσουν αυτόν τον αριθμό του λογαριασμού στην διεθνή μορφή IBAN. Μάλιστα, κυρία Καραμεσίνη, επίσης χρειάζεται να κάνουν μια επικαιροποίηση στα στοιχεία τους στον ΟΑΕΔ. Το είχαμε ζητήσει εδώ και ένα μήνα περίπου και είχαν μπει ήδη καμιά 22.000 νέοι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες. Είχαμε ζητήσει δηλαδή πριν από ένα μήνα να κάνουν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους και να συμπληρώσουν το πεδίο του τραπεζικού τους λογαριασμού ούτως ή άλλως. Και αυτή τη στιγμή συμπίπτει, δηλαδή ευτυχώς που έχουν δηλώσει αρκετοί, έχουμε φτάσει σε 49.000 περίπου νέους σε αυτές τις ηλικίες που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των λογαριασμών τους. Άρα προχωράμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω επίσης να... Ακριβώς. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τις προϋποθέσεις, γιατί πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν τα στοιχεία. Ότι θα έπρεπε να ήταν άνεργοι στις 31 Οκτωβρίου και να μην παίρνουν επίδομα και να παραμένουν σήμερα άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα μας και να μην παίρνουν επίδομα. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις για να δικαιούνται το επίδομα νεανικής αλληλεγγύης. Έχουμε ετοιμάσει. Δηλαδή, αν κάποιος εγγράφηκε στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ας πούμε, τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένος στις 31 Οκτωβρίου στα Μητρώα μας και να μην έπαιρνε επίδομα. Και θα πρέπει να παραμένει στα Μητρώα μας σήμερα και να μην παίρνει επίσης επίδομα. Αν κάποιος μπήκε πραγματικά, μπήκε τον Νοέμβριο, μπαίνει σήμερα για πρώτη φορά να γραφτεί, δεν δικαιούται. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είχατε πει το ίδιο, αλλά δεν ακούω πολύ καλά. Ναι, ακριβώς. Αυτό είπαμε. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες με τις προϋποθέσεις. Εντάξει, απαντάς μια εύλογη διαφορία όμως, η κυρία Καραμεσίνη, γιατί λέει ένας νέος σήμερα 19 ετών. Εγώ είμαι άνεργος, αλλά δεν είμαι στα Μητρώα του ΕΔ. Μπορώ να πάω σήμερα το πρωί, Δευτέρα, να γραφτώ, να δώσω όχι, και το IBAN. Όχι, δεν μπορεί, είναι η απάντηση. Όχι, δεν μπορεί και εξηγώ. Είναι ένα επίδομα το οποίο δεν θέλει να προκαλέσει μια ροή, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν θα αναζητούσαν εργασία ή θα αναζητούσαν αργότερα εργασία να γραφτούν αυτή τη στιγμή στον ΟΕΔ. Δηλαδή προσπαθεί να διασφαλίσει αυτούς που ήδη αναζητούσαν εργασία στις 31 Οκτωβρίου και παραμένουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν εργασία. Παραμένουν στα Μητρώα και αναζητούν εργασία. Δηλαδή να μην πάνε όλοι οι 19χρονοι, 20χρονοι φοιτητές που δεν έψαχναν δουλειά για να πάρουν το 400, να πάνε αυτοί που είχαν ήδη δηλώσει την ανεργία τους. Ήδη είχαν δηλώσει και είχαν. Επίσης, να ξέρετε ότι ο ΕΔ σε μεγάλη συχνότητα βγάζει ειδοποιήσεις προς τους ανέργους και ιδιαίτερα στους άνεργους νέους να γραφτούν στα Μητρώα μας. Επιθυμούμε να γραφτούν στα Μητρώα μας οι νέοι. Δεν είναι το αντίθετο. Απλώς δεν είναι επευκαιρία ενός επιδόματος να γραφτούν. Να γραφτούν επειδή ακριβώς αναζητούν εργασία. Αναζητούν εργασία. Αυτή είναι η διευκρίνηση ότι κάποιος που είναι 18 χρονών, κυρία Καραμεσίνη, και να κλείσουμε με αυτό, πολύ πιθανόν να είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, αλλά να μην έχει προλάβει ή να μην είχε ποτέ του δουλειά. Είναι σε αναζήτηση δουλειά γραμμένο στον ΟΑΕΔ. Έτσι. Δεν παίρνει το επίδομα. Δεν έχει πάρει το επίδομα. Ακριβώς. Και εμείς αναγνωρίζουμε ότι ακόμα και αν δεν παίρνει το επίδομα, όταν αναζητεί κάποιος εργασία, εξ ορισμού είναι άνεργος. Ναι. Κυρία Καραμεσίνη, από ποια ηλικία και μετά μπορεί να γραφτεί κάποιος στον ΟΑΕΔ? Γιατί πολύ σχολιάστηκε το Σαββατοκύριακο τώρα και στα social media. Το 18. Καλά, 18 σου λέει άνεργο. Η νόμιμη εργασία είναι από τα 16. Η νόμιμη εργασία είναι από τα 16 και πάνω. Κυρία Καραμεσίνη, δηλαδή, να σας ευχαριστήσουμε. Κάποιος μπορεί να δουλέψει από τα 16 και πάνω. Άρα όλοι εν δυνάμει μπορεί να γραφτούν από τη στιγμή που αναζητούν εργασία και δεν έχουν εργασία. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε ξανά τις κάρτες. Πάμε να δούμε, λιγάκι για τους δικαιούχους. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν για να τα βάλουμε στη σειρά, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Δίνεται λοιπόν μια εφάπαξη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι 55.000 νέοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Το συνολικό ποσό που θα διατηθεί είναι 20
εκατομμύρια ευρώ και όπως μας είπανε προέρχεται από αδιάθετα κονδύλια του ΟΑΕΔ. Ποιες είναι τώρα και οι προϋποθέσεις? Ο άνεργος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ την 31η Οκτωβρίου, να διατηρεί ως σήμερα την ιδιότητα του ανέργου και να μην λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Τώρα, οι δικαιούχοι τι θα πρέπει να κάνουν? Δεν υποβάλλουν αίτηση, απλά τι θα πρέπει να κάνουν όμως? Να μπουν μέσα στον λογαριασμό τους στο site του ΟΑΕΔ και να επικαιροποιήσουν ή να δηλώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουν, αν δεν έχουν, να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό, να φαίνεται το όνομά τους ως κύριος δικαιούχος ή αν είναι συνδικαιούχοι σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Προσοχή, όμως έχουν προθεσμία μέχρι την Τετάρτη. Προθεσμία μέχρι την Τετάρτη, πολύ σφιχτές οι προθεσμίες, γιατί τα χρήματα πρέπει να δοθούν μέχρι το τέλος του έτου, αφού διαφορετικά πάνε στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Μετά τέλος. Μάλιστα. Έχουμε και ένα 650 όμως, Κατερίνα. Ποιοι θα το πάρουν? Λεπτομέρειες θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Ακριβώς. Μόλις χτες έγινε αυτή η εξαγγελία. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την εργασία τους, ανεστάλλει σύμβαση εργασίας τους, επειδή επιχειρήσεις που δούλευαν.